Η ώρα είναι 25 να αρχίσει η γενική συνέλευση του ΟΠΑ της χώρας, που είναι τακτική, με θέματα ενημέρωση για τα γήπεδα της παραχώρας, λήψη απόφασης για το ΑΛΦΑ, η ομάδα θα κατέβει στο πρωτάθλημα του ΓΑΜΑ τοπικό και συζήτησης μερικών θεμάτων ακόμα, γενικότερο ενδιαφέροντος. Ο κύριος Δήμαρχος που μας τιμά με την παρουσία του σήμερα παρακαλείται να μας ενημερώσει για το πού έχουν φτάσει τα θέματα των γηπέδων για να ξέρουμε κι εμείς σαν σύλλογος, σαν όμιλος, πού βαδίζουμε. Κύριε Δήμαρχε, ελάτε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να λέω, θα είπα μέρα και από μένα. Οι όροι δημοπράτησης έχουν φτιαχτεί. Στις 5 το μηνός ανοίγει ο φάκελος για να καταθέσουν τις προτάσεις τους. 5 με 21, 15 μέρες είναι. 21 το μηνός κλείνει η διαδικασία. 22 θα αρχίζουν να ανοίγουν οι φάκελοι από την υπηρεσία για να μπορέσει να ανακηρυχθεί ο μειοδότης του. Ξέρετε ότι είναι ένα γήπεδο, 1.080.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Με χλωτάπητα, αποδυτήρια, καινούργια όλα αυτά. Λοτάπιτα, αποδυτήρια, κερκίδες και φωτισμό. Είναι ένα πλήρες γήπεδο. Ναι, έχουμε καθυστέρηση, δεν διαφωνώ με όλες αυτές τις διαδικασίες που ήταν. Ευχόμαστε ότι δεν θα υπάρχει κάποια ένσταση στο διαγωνισμό. Αυτό που φοβάμαι πάντα σε όλους τους διαγωνισμούς. Με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς είναι λίγο τα πράγματα λίγο καλύτερα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μήπως τυχόν εμφανιστεί κάποιος ανάποδος κτλ. Να μην το ξεκινήσουμε αυτό, άστο να το δούμε. Εγώ εύχομαι ότι είναι τρία κομμάτια ο διαγωνισμός. Ένα είναι τα φώτα, επίτηδες που κάναμε έτσι. Ένα είναι τα φώτα, ένα σε οχλωτάπητα, ένα τα κτηριακά. Όταν λέω κτίρια και κερκίδες. Εύχομαι ότι δεν θα υπάρχει. Εύχομαι. Είναι ηλεκτρονικό, ναι, ένσταση. Είναι ηλεκτρονικό διαγωνισμός. Ξεκινάνε, εμείς θα το ξέρουμε την άλλη μέρα, δηλαδή 21, 22, 23, θα ανοίξει η υπηρεσία τους φακέλους για να γίνει διαδικασία. Κάποιος για να πούμε ότι τα λεφτά. Τα λεφτά υπάρχουν φέτος στον προπολογισμό 250.000, διότι πιστεύουμε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία δεν θα χρειαστούν παραπάνω λεφτά μέχρι τέλος του χρόνου. Αν θα χρειαστούν παραπάνω λεφτά, υπάρχει διαθεσιμότητα. Κάποιος μπορεί να πει με 250.000 κτλ. Και νομίζουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πάρει και μια αρκετά καλή έκπτωση. Συνήθως σε τέτοιους διαγωνισμούς παίρνουν κανένα 40, τα 100, παίρνει δηλαδή το 1,70, στο τέλος ταμιακά θα στοιχήσει 600.000 κάπου εκεί. Πιστεύω και εύχομαι, τι να σου πω παιδιά, πιστεύω και εύχομαι, είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Έχουμε κάνει μια καινούργια αλλαγή όλου του γηπέδου και νομίζω ότι θα γίνει ένα από τα καλύτερα γήπεδα της εν γέννη περιοχή μας και με τα φώτα και με τις κερκίδες και με αποδυτήρια και διαιτητών και ομάδων και την καφετέρια στην άκρη. Νομίζω θα γίνει ένα πολύ ωραίο ολοκληρωμένο γήπεδο. Ένα συγκρότημα ωραίο για τα παιδιά. Και τα φώτα θα παίξουν ρόλο, γιατί τα φώτα παίζει ρόλο. Χειμώνα καιρό δεν μπορεί να το κλείνει 5 ώρα το γήπεδο. Όταν τα παιδιά παίζουν 6, 7, 8, 9, 10 ώρα. Κύριε Δήμαρχε, χλωροτάπητας φυσικός ή... Όχι, συνθετικός χλωροτάπητας, πάρα πολύ καλός χλωροτάπητας. Αυτά συντηρούνται κάθε χρόνο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τους χλωροτάπητες, δεν είναι ότι θα χαλάσει ένα χρόνο. Υπάρχουν εγγυήσεις. Ναι, αλλά απλώς το λέω ότι κάθε χρόνο συντηρείται, παίρνουμε συντηρητή όπως έχουμε στα γήπεδα για το Θόδιο, στα Ίσμια. Παίρνουμε το συντηρητή που τα συντηρεί κάθε χρόνο, βάζει το ανάλογο πλαστικό που χρειάζεται και αναμοχλεύει το χλωοτάπητα έτσι όπως πρέπει να αυτό. Αυτό είναι δικά μας τα έξοδα. Ναι. Όλα τα έξοδα πλέον αφού είναι ανήκει στο Δήμο, φώτα αυτά κτλ. Δεν θα υπάρχει κάτι πλήρως στο ρεύμα ή μη πληρώνει το ρεύμα ή οτιδήποτε ή συντηρήσε το. Ναι. Δεν θα υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει. Όλα έχουμε πάρει τα πάντα. Έχουμε πάρει στα υπουργεία τα πάντα. Αφού πάμε για διαγωνισμό, Παναγιώτη, τι να λέει, υπάρχουν όλες οι έγκρισεις. Το Υπουργείο Γενικής Γραμματείας τα πάντα. Έχει όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς είναι χρονοβόρα. Αν είσαι ένα ιδιώτης, πας και τα παίζεις σε μια μέρα. Το ελληνικό δημόσιο δυστυχώς έχει αυτές τις διαδικασίες και το ξέρουν όλοι.
Ευχόμαστε ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει και το γήπεδο. Βλέπω εδώ πέρα τον πρόεδρο, τον Γιώργο Κοβέδε. Έχει ξεκινήσει και εκεί πέρα εμείς βοηθάμε. Έχω μια πολύ καλή συνεργασία με τον πρόεδρο. Μπήκε ο εργολάβος μέσα. Έχει υποσχεθεί μέσα Οκτώβρη το αργότερο ότι θα είναι έτοιμο το. Και εκεί έχει γίνει μια προσπάθεια μεγάλη από τον πρόεδρο για τα αποδυτήρια κτλ. Και να μπουν και οι αναμονές για τα φώτα, να δούμε συνέχεια τι θα γίνει με τα φώτα. Και το άλλο γήπεδο των Αγίων Θεοδόρων, απλώς επειδή μιλάμε για τον αθλητισμό, είναι στη διαδικασία δημοπράτησης από την περιφέρεια. Είχα ζητήσει, επειδή οι Άγιοι Θεόδωροι ήταν σε έκτακτη ανάγκη, να το κάνουμε πια γρήγορη προσφορά. Τα λεφτά δεν τα έχει πάρει ο Δήμος, τα κρατάει η περιφέρεια και η περιφέρεια. Μπορούσαν να τα κάνουν με ένα πιο πρόχειρο διαγωνισμό, με τρεις προσφορές για να μπορέσουν να το αναθέσουν. Δυστυχώς δεν το κάνανε έτσι, το κάνανε με τις διαδικασίες της. Αυτές τις δημοτικές διαδικασίες και αυτό θα καθυστερήσει λίγο στο διαγωνισμό. Αλλά είναι έτοιμο, μου είπαν από εβδομάδα. Εμείς έχουμε υπογράψει την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας. Πιστεύω από εβδομάδα να βγει και αυτό στο διαγωνισμό στον Άρη. Το 7x7 δεν έχω. Θα το δούμε αυτό το πράγμα. Αυτό θέλει διαγωνισμό. Δεν γίνεται ούτε απευθείας ούτε τίποτα. Αυτό θα το κοιτάξουμε τώρα. Γυρίζουν οι τεχνικοί από τις υπηρεσίες, έλειπε και ο Μακρύδης, να δούμε τη διαδικασία πώς μπορεί να γίνει. Το 7x7, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, για να σας ενημερώσω λίγο, επειδή μιλάω με τον κύριο Μακρύδη σε καθημερινή βάση, ακόμη και τώρα στις διακοπές του, που έχει πει ότι έχουν κάνει μια μελέτη, είναι έτοιμη, για να γίνει διαγωνισμός. Κάποια χρήματα υπάρχουν. Πρέπει κάποια χρήματα. Θέλει αναμόρφωση. Η αναμόρφωση προϋπολογισμού. Τώρα για να πω, η αναμόρφωση θέλει κάποια χρόνο. Ωραία, ακούστε κάτι. Αυτό το γηπεδάκι το 7x7, γι' αυτό το γηπεδάκι το 7x7 έχουμε πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι πρέπει να γίνει. Γιατί έχουμε άμεση ανάγκη ενός χώρου προπονήσεως για τα παιδιά εδώ. Δεν μπορούμε να τρέχουμε ούτε στο Λουτράκι ούτε στα Ίστρια. Το έχουμε πει. Για να γίνει αναμόρφωση και να αυτό, δεν θέλω να σας κοϊδεύω, να σας πω ναι, αύριο το πρωί αυτό ή να σας πω αύριο το πρωί, ξέρω το κάνω. Για να κάνω την αναμόρφωση, κάνω την οριστική μελέτη για την αναμόρφωση, θα φάω 2 με 3 μήνες. Τώρα γι' αυτό και θα γίνει διαγωνισμός. Με τις ίδιες διαγωνιστικές διαδικασίες. Εντάξει. Να βρεθούμε με την τεχνική υπηρεσία να το δούμε. Εντάξει, και υπάρχει και ένα άλλο αίτημα το οποίο εκκρεμεί από το 2015. Ποιο είναι αυτό? Ο Όπιναστη. Δεν έχει αγραφεί. Εδώ πάνω υπάρχουν άδεια γραφεία. Είχαμε ζητήσει από 2015 κάποιο γραφειάκι εδώ πέρα για να μπορούμε να έχουμε τα χαρτιά μας. Άμα, μισό λεπτό, το λέω και πάλι. Άμα ανοίξω τέτοιο, θα μου έρθει το κάθε ένα σωματείο, σας το λέω δηλαδή, το κάθε ένα σύλλογος και το κάθε ένα σωματείο και θα ζητάνε τα πάντα. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Υπήρχε γραφείο εκεί κάτω, αλλά σπάστηκε το γραφείο εκεί κάτω. Μπορεί με πόρτα σπασμένε, όλα κάτω. Υπήρχε γραφείο, το γραφείο μπορούσε να συντηρηθεί και να κρατηθούν τα δουλειά. Αλλά σπάστηκε, δεν ενδιαφέρει κανένα εκεί κάτω. Υπήρχε γραφείο. Τι θα βάλουμε. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Σπασμένη πόρτα, σπασμένα τα πάντα. Θα σας πω ένα πράγμα. Το πρόβλημα για τον εκάστοτε δήμαρχο. Εγώ θα σας πω. Το πρόβλημα για τον εκάστοτε δήμαρχο δεν είναι να φτιάχνει έργα. Το άσχημο είναι πώς θα τα συντηρεί. Δεν μπορεί να έχει ο Δήμος ένα μάτι όλη την ώρα για να συντηρείται είτε τουαλέτες, είτε γήπεδα, είτε σχολεία, είτε τα πάντα. Αν δεν βοηθήσουν και λίγο οι δημότες να πάρουν ένα τηλέφωνο, να ειδοποιήσουν μια αστυνομία. Δεν είναι δυνατόν να έχεις 1000 αστυνομικούς από το πρωί μέχρι το βράδυ να ελέγχεις αυτά που φτιάχνεις. Ό,τι να φτιάξεις πάνε αμέσως και το βάφουνε, το κάνουνε. Δυστυχώς αυτό θέλουμε τη βοήθεια όλων. Δεν γίνεται, δεν μπορείς να έχεις ένα μάτι όλη την ώρα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, για το 7x7, όταν θα είναι και κάτω ένα μεγάλο εργοτάξιο από τον Νοέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο, δεν μπορεί δίπλα να γίνει άλλο γήπεδο 7x7. Αφήστε το να το δούμε με την εθνική υπηρεσία. Μην ανοίξουμε τώρα το διάλογο. Θα το δούμε αυτό. Δεν έχει σχέση το 7x7 με το ίδιο η δημοκρασία. Ούτε μπορεί να σου κάνει ένα που έχει αναλάβει ένα έργο Α να πάει να σου κάνει ένα έργο Β. Μπράβο, δε. Γι' αυτό το σου λέω. Αφήστε θα το δω με τον πρόεδρο και με την εθνική υπηρεσία. Θα το δω με τον πρόεδρο. Άρα μπορεί να πάει πιο μετά. Εντάξει, να το δούμε. Για την ασφάλεια δηλαδή.
Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι εργοτάξιο. Να έχουμε κάτω ένα μεγάλο εργοτάξιο του μεγάλου γηπέδου και να έχουμε και το 7x7 να φτιάχνεται ή να προπονούνται τα παιδιά. Γιατί συμπίπτουν τώρα που είναι δήμαρχο ή. Πρώτα το δεν μπορούμε να ομολογήσουμε ποτέ και αυτό είναι κρίμα. Πήραμε μια απόφαση στο Εθνικό Συμβούλιο να γίνει κάτι γρήγορα για να έχουμε ένα χρόνο προπόνηση. Δεν το βλέπω, κύριε Δήμαρχε. Το έχετε λιγάκι, πώς να πω, πάρει στραβά το θέμα αυτό. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο να αθλούνται τα παιδιά. Πού είναι ο Μάκης ο εδώ είναι. Ναι, πού παίζετε παρά τώρα με τα παιδιά, Μάκη. Τώρα, τώρα αφού πηγαίναμε στο Λουτάκι, παίζαμε στο ξενό του Ολυμπιακού. Τώρα αφού πήγαν τα μηχανήματα μέσα και το σκάψανε, γίνεται δηλαδή όλη η διαδικασία αυτή για να γίνει το γήπεδο. Έχουμε σταματήσει και τις δραστηριότητες. Δεν έχουν που να πάρουν τα παιδιά, δηλαδή. Φυσικό. Μάκη, με συγχωρείς λίγο. Την πόρτα και αυτά, ξέρεις, γιατί σπάσανε τα ίδια τα παιδιά. Το ξέρω. Και δεν επενέβη κανένας. Τα ίδια τα παιδιά, γιατί πήγα εγώ, ούτε κύπελα δεν υπήρχαν. Τα χαρτιά, τα πρακτικά, ταμείου, πρακτικά, όλα. Γιατί μπήκα εγώ μέσα. Και φώναξα τον Γιάννη τον Καραμπανάγο και κάποιον άλλο πρόσωπο. Και τα είδα. Έπρεπε να τα πιάσει με σκαμπίλια. Για μένα προσωπικά. Για μένα προσωπικά. Να σπάνε αυτά την πόρτα και να τα βαράνε και να μπαίνουν μέσα. Δεν είναι παιδιά για προπόνηση τότε. Δεν χρειάζεται γήπεδο 7x7 για αυτά τα παιδιά. Για μένα προσωπικά. Ας το γήπεδο τώρα. Πάρε ένα σχολείο. Με το Πασαλού. Βέβαια ρε Μάκη. Όταν σπάνε την πόρτα εκεί που αγωνίζονται, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Καταρχήν μην φωνάζει. Εντάξει. Μην υψώνει το τόνο τη φωνή. Ναι, συγγνώμη που σου είπε. Όταν, γιατί σου είσαι εκεί όταν, και δεν επενέβεις. Όταν έγινε αυτό, εγώ δεν ήμουν εκεί. Δεν ήσουν. Το έμαθες. Έμαθες. Έμαθα. Ποιοι το κάνανε, ο Φάνης, ο Παναγιώτης, ο Βασίλης. Έμαθα. Τι τους έκανες. Μάκη, τους και, Μάκη και κύριε Κεφάνια, ας μην κάνουμε τέτοιου είδους. Όχι, αν μην κάνουμε πρόεδρε. Όποιος θέλει μπορεί να μιλήσει, αλλά διαλόγους. Έτσι, ο ένας όχι, με γιατί... να πεταχτεί και ο Θοδωρής τώρα να πει κάτι. Ωραία. Να πεταχτεί και ο κύριος. Ωραία, δημιουργήστε μια κάποιον εκεί. Υπεύθυνο να δίνει το λόγο. Να δίνει το λόγο. Το δίνω εγώ, ρε παιδιά. Έχετε καμία σχέση. Αν θέλει να το κάνω, να έρθει κάποιο άλλο. Κανένα. Δώσε το λόγο να μιλάει ένα άλλο. Μπορώ να πάρω και ένα μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Τι μιλάει ο Τίπερ. Τι μιλάει ο Τίπερ. Το γήπεδο, η ομάδα αν θα κατέβει. Όχι, εσύ που κάνει. Κοίταξε το γήπεδο αυτό. Ναι. Μα δεν είχα τέτοιο γήπεδο, κόμμα. Κόμμα. Εδώ δεν είχα κόμμα, δεν μπορεί να κάνει το γήπεδο. Πόσο μπορώ. Άρα, να μόνο το γήπεδο να φτιάξω. Το 7 το θέλω. Αυτό είναι μετά, μεταγενέστερο. Αν θα γίνει. Αν θα γίνει. Να μην βγούμε σε αυτή την προϋποθεσία. Εδώ μιλάμε για το μεγάλο γήπεδο. Τώρα είμαι έξω σε γενική συνέλευση. Πάρτε με άλλο. Εγώ μαζεύω 20 παιδιά. Με ένα τηλέφωνο. Είναι πιο. Τώρα είστε. Ένα-δύο-τρία παιδιά. Ρε παιδιά, δεν είπατε να μιλάμε. Ένα-δύο παιδιά. Ο Πάσχα το λόγο. Λέγε. Χαιρετίζω το μάζεμα το σημερινό γιατί δεν είναι γενική συνέλευση βάσει καταστατικού η σημερινή. Μην γνωρίζετε ότι είναι Γενική Συνέλευση. Δεν υπάρχει Γενική Συνέλευση αυτή. Είναι συζήτηση γιατί μένει γενέστε για την ομάδα. Δεν είναι πρακτικά, δεν μπορείτε να κρατήσετε. Άμα πάρετε το καταστατικό και διαβάσετε, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται σήμερα Γενική Συνέλευση. Είναι ένα κάλεσμα προς όλα τα μέλη, δηλαδή του συλλόγου, που εδώ μετράω 15 μέλη μαζί με τη διοίκηση και καν δεν είναι και η διοίκηση αυτή τη στιγμή το 9 μελές. Και οι τρεις αναπληρωματικοί δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Μιλάω ξεκάθαρα γιατί τα γνωρίζω τα πράγματα εδώ και χρόνια. Και ξεκινάω αντίθετα, ανάποδα, δεν θα πω για το γήπεδο και οτιδήποτε και μην βγάλω και καταστάσεις στην περσινή Γενική Συνέλευση τι έγινε. Το αφήνω αυτό, έχω βάλει ένα μπλάνκο γιατί εγώ προσωπικά αν ρωτήσετε τα παλιά μέλη που είναι εδώ ο Ανδρέας ο Πολέτης, ο Βασίλης, ο Φόρτης, ο Φάνης, ο Πέτρου και ο Θανάσης ο Θόδης, παρένθεση Παυλάρας, γιατί μπορεί να μην ξέρετε ο Θανάσης ο Θόδης ποιος είναι. Λοιπόν, έχουμε χύσει αίμα για αυτή την ομάδα και η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει για το λόγο μετά από 49 χρόνια η ομάδα δεν κατέβηκε στο τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κορινθίας. Δηλαδή αν το βάλετε
επί Χούντα που διάλυσε το 1967 η αναγέννηση και μετά πραγματοποιήθηκε το 1970 που ιδρύθηκε ο Αθλητικός Όμιλος Περαχώρας με το αριθμό Μητρώου της αναγέννησης, Περαχώρας όσοι το θυμώνται και όσοι είναι παλιοί. Το 70 γίνανε όλες οι ενέργειες και το 71 κατέβηκε στο πρωτάθλημα με το καταστατικό. Συγγνώμη, όχι να ολοκληρώσω ο Δημήτρη και από εκεί και πέρα θα πάρει κάποιος το λόγο. Μην γίνεται διάλογος. Δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα η ομάδα, όπως προείπα, για 49 έτη που κατέβαινε ανελιπώς στο τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κορινθίας, είτε στη γάμα κατηγορία, είτε στη Β, είτε στην Α. Πέρσι, που και η περσινή Γενική Συνέλευση, το επαναλαμβάνω πάλι, ήταν άτυπη και παράνομη, γιατί οι Γενικές Συνελεύσεις, άμα διαβάσετε το καταστατικό, είναι από τέλος Μαΐου, δηλαδή μπορείς να τις κάνετε από 15 Μαΐου μέχρι τέλος Ιουνίου. Δεν γίνονται 29 Ιουλίου που έγινε πέρσι και σήμερα να ονομάσετε, δηλαδή, που έχουμε 30 Αυγούστου Γενική Συνέλευση. Δεν υπάρχει, παιδιά, Γενική Συνέλευση, να το γνωρίζετε. Και οι Γενικές Συνελεύσεις, αν ξέρετε, γίνονται από εδώ και στο εξής με νομικό. Με νομικό, παρουσία νομικού. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Πρωτού τελειώσει. Ναι. Νομικός χρειάζεται μόνο όταν είναι εκλογοαπολογιστική. Όταν είναι συνέλευση τακτική, χωρίς εκλογές, δεν χρειάζεται νομικός. Το έλεξα. Πέρσι ήταν νομικός. Πέρσι δεν χρειάζονταν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να ολοκληρώσω. Μετά από 49 έτη το σωματείο δεν υφίσταται. Πέρσι ήρθαμε εδώ και το γνωρίζετε και εσείς ο ίδιος που εγώ σαν πρωτεργάτης, δηλαδή επειδή είχα κάνει χρόνια στην ομάδα, είχα για 12 συνεχόμενα χρόνια το σωματείο και είχα αιμορραγήσει για 12 χρόνια και κανένας δεν έδινε σημασία, είτε το γήπεδο που το είχα κουκλί το γήπεδο και σαν ξερό, και τώρα δεν θέλω να το βλέπω το γήπεδο γιατί φαίνεται από το σπίτι μου το γήπεδο πως είναι, και άμα ρίξω μια ματιά στο γήπεδο, δηλαδή κλαίω εγώ αυτή τη στιγμή. Όπως τα προείπε ο Φάνης αυτά τα πράγματα, όπως τα προείπε, εγώ δούλευα όλα τα καλοκαίρια στο γήπεδο και περνάγανε όλοι και με βλέπανε, πηγαίνανε συμβουλιαγμένοι για μπάνιο και έλεγε αυτός ο τρελός τι κάνει εδώ. Και όμως το συντηρούσα το γήπεδο. Και τώρα από τότε που ξεκίνησε το σωματείο και πήρε έδρα τα Ίστμια, το γήπεδο έμεινε έρμεο. Δηλαδή άσχετα αν ανήκει στην ιδιότητα, το έχει ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, δεν ενδιαφέρθηκε ένα μέλος, δύο μέλη, τρία από τη διοίκηση, και εγώ όταν ήμουν στη διοίκηση το είχε ο Δήμος, αλλά το γήπεδο το συντηρούσα και το είχα κούκλα με τα δύο και με τα τρία άτομα που μπορούσαν να έρθουν. Δεν επέβαλα στο κάθε εκάστοτε διοικητικό έλα να βοηθήσεις, ο καθένας είχε τις δουλειές τους. Εγώ μπορεί να είχα την τρέλα μου έτσι και την καψούρα μου και βόηθαγα και έκανα αυτά που έκανα. Λοιπόν, σαν παπάς Παναγιώτης. Και από εκεί και πέρα να ολοκληρώσω για να μην λέω πολλά και κουραζόμαστε. Όσον αφορά, ήρθαμε πέρσι εδώ, μάζεψα μια ομάδα των 15 ατόμων και με παλιούς ποδοσφαιριστές, γιατί η περσινή ήταν η Γενική Συνέλευση Εκλογοαπολογιστική και να αναδειχθεί νέο ΔΣ, το οποίο, επαναλαμβάνω, ήταν παράνομο γιατί δεν ήταν μέσα στην προθεσμία. Είπαμε το ok, μας δώσατε τα χέρια, είναι παρουσία εδώ κάποια μέλη της διοίκησης, να πάρουμε την ομάδα. Και μετά από μια εβδομάδα αντιστρέφεται και καλείται άλλη Γενική Συνέλευση και φέρνεται εδώ, το γνωρίζετε, βλέπω άτομα τα οποία δεν τα γνώριζα να έρθουν να ψηφίσουν, αφού δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να γραφτούν μέλη βάση καταστατικού, και να έρθουν άλλα άτομα τα οποία δεν ξέρανε και που είναι το γήπεδο. Το γήπεδο δεν γνωρίζανε που είναι. Και να έρθουν να ψηφίσουν για να βγάλουν το καινούριο δέλτα σήμα. Από εκεί και πέρα εγώ, εδώ, ήρθα, άλλαξα τρόπο στη συμπεριφορά μου και μετά ζήτησα συγγνώμη γιατί έκανα λάθος, γιατί είδα την κίνηση αυτή που είδα και εκτράπηκα, δηλαδή,
και είπα δύο λόγια παραπάνω. Ζήτησα συγγνώμη την άλλη ομάδα για το λόγο αυτό που έγινε και κρύωσα από την περσινή στιγμή και σήμερα δεν ήθελα να έρθω, δεν ήθελα να έρθω στη γέννηση σου. Αλλά επειδή από το 1971 που ο Μίμης εδώ που ήταν παλιός, που ήμουν ο μασκό της ομάδος, και τον γνωρίζω ο Μίμης που δεν έκανα παιχνίδι, και ήμουν ο μασκό της ομάδος, και από τότε, δηλαδή, ήμουνα στο γήπεδο όλα τα χρόνια, εκτός και που έφυγε, συγγνώμη, να ολοκληρώσω, να ολοκληρώσω. Και μας δίνει στα χέρια και μας λες σιδερένιους, η καινούργια διοίκηση, συνδροκέφαλη, και έρχεσαι την άλλη εβδομάδα και τα παίρνεις πίσω τα λόγια και δεν μας δίνεις τα βιβλία. Και έτσι η ομάδα, δεν ξέρω για ποιους λόγους, εσύ σαν κύριος Βασιλείου, σαν πρόεδρος του ΑΟΚ, μπορείς να έβλεπες κάπου αλλού και για ποιο δεν ήθελες, τι ήθελες να κοντράρεις, τι να κάνεις και δεν κατέβασες το σωματείο στο πρωτάθλημα της ομάδας. Και με πιάνανε εμένα στην Κόρυθο και μου λέγανε γιατί έγινε τούτο, γιατί πηγαίνετε και ρωτήστε τον πρόεδρο, τη διοίκηση τους έλεγα. Δεν γνωρίζω. Αυτά είχα να πω για να γνωρίζουν συν που δεν θέλω να τα πω άλλα, που τα έχω εδώ ακόμα, που έδωσε τα πρακτικά στο Νικηφόρο, που τα έχω μέσα εδώ και έβγαλε τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης που δόθηκε το γήπεδο και εμένα με χαρακτήρισε. Εσύ Παναγιώτη Παπά, κάτσε στην πάντα μου, είπε ο Νικηφόρος, ας τον Βασιλείο να κάνει τη δουλειά του. Εδώ τα έχω. Τι τα γραμμένα. Ας τον Βασιλείο να. Ποια είναι η δουλειά του. Συγγνώμη, ποια είναι η δουλειά του. Ότι εγώ τόσα χρόνια δεν έκανα στην ομάδα και κάνει ο Βασιλείου και διάλυσε την ομάδα. Αυτό ήθελε να πει. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν συγκλητικός πραγματικά ο λόγος, αλλά θα πρέπει να κάνεις και να λες όλες τις αλήθειες. Εσύ παρέλαβες μία ομάδα στην Α κατηγορία και το 2015 δεν είχατε πού να τη δώσετε και είσαστε έτοιμοι να την πάτε στο πρωτοδικείο. Και ήρθα εγώ με τον κύριο Καραπανάγο και πήραμε την ομάδα. Ναι, όταν την έχω 12 χρόνια συνεχόμενα την ομάδα και ρωτάτε εδώ τα παιδιά, 12 χρόνια είχα ενορραγήσει, είχα χάσει την οικογένειά μου, δεν είχα χάσει τα παιδιά μου. Δεν είσαι ο μόνος Παναγιώτη, έχουν ενορραγήσει κι άλλοι. Εντάξει, δεν σας λέω τίποτα άλλο. Έχουν ενορραγήσει κι άλλοι. Τώρα, οι σκοπιμότητες που λες και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι είναι παράνομα. Αν είναι παράνομα, μπορείτε να τα καταγγείλετε. Δεν καταγγείλω εγώ τίποτα. Τότε... Εγώ ήρθα και είπα εδώ, σε αυτά τη συνάντηση που έχουμε, γιατί δεν είναι συνέλευση, είπα ότι αυτά που είχα να πω, να τα βγάλω από μέσα μου, τα πραγματικά είπα. Τα πραγματικά να τα ακούσουν εδώ οι κύριοι που είναι για να γνωρίσουν. Αυτά είπα, δεν είπα κάτι ψευδή. Ωραία. Δεν θέλω να αντιδικήσω μαζί σου, διότι δεν έχω διάθεση αντιδικίας. Αυτό που θέλω είναι να συνοηθούμε. Μπορούμε να συνοηθούμε. Αν μιλήσει ο κύριος Στόδης, θα πει άλλα από αυτά που λες εσύ. Αν μιλήσει κάποιος άλλος, θα πει πάλι διαφορετικά πράγματα. Σε αυτό το χωριό, δυστυχώς, δεν έχουμε μπορέσει να ομονομήσουμε ποτέ. Δεν έχουμε μπορέσει να το καταφέρουμε αυτό. Σου κάναμε, συγγνώμη σε διακόπτω, και εδώ είναι ο κύριος Μπολέτης, σου κάναμε και την άλλη πρόταση, πρόεδρε, πες μπροστά, και εμείς είμαστε από πίσω και δεν δέχτηκες. Εδώ είναι ο κύριος Μπολέτης να σου το πει. Γιατί να μπω μπροστά εγώ, ρε Παναγιώτη, για να πληρώνω. Κουράστηκα. Όπως κουράστηκες εσύ. Και γιατί δεν παρετήσε. Όπως... Γιατί δεν παρετήσε. Ο καθένας. Γιατί δεν παρετήσε. Άκουσα δεις. Γιατί δεν παρετήσε. Εάν θέλετε να παρετηθώ. Εγώ δεν είπα, εσείς κάνετε παρά. Και λέω, γιατί δεν παρετήσε και τα κλειδιά στο πρωτοδικείο και θα ορίσει αυτός η διοίκηση. Τι δηλαδή, τι το κάνουμε για να είμαστε. Τι, γιατί δεν παρετήσε, γιατί κάνεις παράπονα. Ή έχουμε αιμορραγήσει εγώ ή ο Παναγιώτης ή ο καθένας. Μην κάνεις παράπονα. Ή παρετήσε ή συνεχίζεις και λες και δεν κάνεις παράπονα, ούτε κατηγορείς το χωριό. Τέλος. Τι εννοείς συνεχίζεις. Λες να συνεχίσεις, τι, εσύ είπες. Τι εννοείς συνεχίζεις. Τι να πω. Παρετήσου τότε. Παρετήσου και τα κλειδιά στο πρωτοδικείο. Έτσι και έτσι πέρσι η ομάδα σαν να ήταν τα κλειδιά στο πρωτοδικείο. Τι δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Παρετήσου. Όταν κατεβήκαμε οι δυο μας πρόεδρε, έρχεσαι και με βρίσεις. Εγώ, εσύ και ο Γεράνης, ο Κώστας και ο Φιστίκης, εγώ τους μιλάω έτσι. Και πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μου λες πάμε για το γήπεδο. Και εσύ ανεβαίνεις το βήμα και μιλάς για τους υπαλλήλους του καζίνο. Εγώ δεν ήξερα. Και εγώ μαλώνω με τον Δήμαρχο
Μπροστά είναι ο κύριο Γκιόνι, μαλώνω με τον δήμαρχο για το γήπεδο και εσύ μιλά για του υπαλλήλου του καζίνου. Είναι πράγματα αυτά. Και μου λε εσύ. Και μετά ερχόμαστε εδώ στην υποτιθέμενη Γενική Συνέλευση και μου λε τι φωνάζει. Τι να με φωνάξω. Τι να μην φωνάξω. Να ανεβεί το βήμα και να μιλά για του υπαλλήλου του καζίνου. Τι με ενδιαφέρει εμένα. Εμεί κατευθήκαμε για να δημιουργήσουμε κάποια, να πάρουμε μια απόφαση με το Δήμο. Για το γήπεδο. Για το γήπεδο. Ορίστε, παρόν είναι. Παρόν είναι. Και όταν ακούω αυτό και μου γυρίζει ο κύριος λογοθέτης και ο κύριος Τιμής και μου λέει τι μαλώνεις αφού μιλάει για το καζίνο. Αν λέω ψέματα, ζητήστε τα πρακτικά γιατί τι μιλήσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ή παρετήσε ή τι δεν ξέρω τι θα. Δεν είναι πράγματα αυτά. Οπότε από το πρώτο θέμα βλέπω μια, πώς να πω, μια διάθεση για ρεβαρσισμό. Όχι, όχι, δεν υπάρχει ρεβαρσισμό. Να το πω, ξέρω εγώ τι. Υπάρχει ρεβαρσισμό. Δυσαρέσκεια. Γιατί εσύ έχει νομίσει ότι δεν ξέρω. Δε. Άλλο αρχιτικό σύλλογο και άλλο ΠΑΕ. Έχει διαφορά αυτό. Έχει μεγάλη διαφορά. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Υπάρχουν εμένοι του δίκτυου. Εμείς με τον κύριο Φόρτη, με συγχωρείς, εμείς με τον κύριο Φόρτη και τον παπά και τον κύριο Μπολέτη είχαμε κάνει. Και παίρναμε, είμαστε 9, 6 και 7 είμαστε σίγουρα στη διοίκηση. Και πέραμε απόφαση. Αντρέα, τι λες, Βασίλη, τι λες, Φάνη, τι λες. Εδώ δεν βλέπω. Βλέπω τον κύριο Φιστίκη, είναι διοίκηση ξαφνικά. Τον κύριο Παναγιώτη, διοίκηση ξαφνικά. Με βάλω ο γιατρός για να κρατήσουμε τη διοίκηση. Όχι, δώστε τα κλειδιά στο πρωτοδικείο να τελειώνουμε και θα βρεθεί η άκρη. Το Κρυονέρι τα πήγε, ολόκληρο Κρυονέρι χτύπαγε πρωτάθλημα κάποτε και τα πήγε τα κλειδιά στο. Στο πρωτοδικείο έζησε πάλι από τις τάχτες του. Τελείως, αυτά είχα να πω. Παρετήσου τελικά, γιατί δεν ξέρω τι να πω. Στείλτε τα κλειδιά, είσαι σαν υπεύθυνος πρόεδρος, στείλτε τα κλειδιά. Γιατί δεν νομίζω να υπάρχει άλλη διοίκηση, μόνος είσαι. Θέλει και ένας άλλος να πει κάτι. Σε ποιο θέμα τώρα προχωράμε. Γενικά. Όχι γενικά, της συνέλευσης που έχεις γράψει τα θέματα για πριν. Ναι. Ένα, δύο, τρία, αν θα κατεβεί. Το δεύτερο θέμα είναι αν θα κατέβει η ομάδα στο λαμβανικό. Ναι. Υπάρχει ομάδα. Ακούω εγώ τη γνώμη. Το παιδιά υπάρχει ομάδα. Καταρχήν, μισό λεπτό. Συγγνώμη, να ζητήσω κάτι μισό λεπτό. Πρόεδρε, επειδή. Όπα, θα ανεμίσετε. Για καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να φύγω. Εγώ θα ανοιχτούν οι φακέλια από 21 του μηνός, μετά τις 21-22 του μηνός θα σας ενημερώνω καθημερινώς πώς πάει η κατάταξη, πώς πάει ο διαγωνισμός, για να σας πω. Θα συνδεθώ και βέβαια και με τον Πρόεδρο για το γήπεδο του 7x7. Από αύριο, Πρόεδρο, θα συνδεθούμε για αυτό το πράγμα. Αλλά σας λέω για το μεγάλο το γήπεδο, πιστεύουμε και ευχόμαστε να μην κολλήσουμε πουθενά. Να μην κάτσω εγώ στα εσωτερικά σας, δεν αισθάνομαι και καλά εγώ. Εντάξει, λοιπόν, σας χαιρετώ. Λοιπόν, συγγνώμη που παίρνω τώρα, μπορώ να πω μια κουβέντα μου. Όχι δεύτερο. Αυτό δεν πρέπει καν να τεθεί από την πλευρά τη διοίκηση προς τη συνάντηση αυτή. Γιατί όπως είπε και ο Παναγιώτης Παπάς, δεν είναι γενική συνέλευση. Το αν θα κατέβει η ομάδα. Γιατί είναι προαποφασισμένο πέρσι. Δεχτήκαμε πέρσι γενική συνέλευση να μην κατέβει η ομάδα την περσινή περίοδο που κατέβηκε. Υιοθετώντας την πρόταση στη δική σου. Με τον τρόπο αυτό να μην κατέβει η ομάδα, ούτως ώστε να ασκήσουμε πίεση για το γήπεδο. Αυτά είναι λόγια δικά σου, Πρόεδρε, συγγνώμη. Όμως βάλαμε μία προϋπόθεση. Ότι μόνο για φέτος, για τη χρονιά που πέρασε, του χρόνου, φέτος θα κατέβει η ομάδα. Επομένως υπάρχει απόφαση από την περσινή Γενική Συνέλευση ότι η ομάδα θα κατέβει. Γιατί μπαίνει θέμα πάλι αν θα κατέβει ή δεν θα κατέβει. Και ήδη κάνανε και δύο διοικητικά συμβούλια φέτος που ήμουν παρόν και πάλι πήγε να μπει το θέμα αν θα κατέβει ομάδα. Και σου είπα ότι δεν πρέπει να μπει τέτοιο θέμα. Χρειάζονται λεφτά. Και σου είπα, δεν ήθελα να μιλήσω, Πρόεδρε, εσύ τους κακόμαθες. Έβαζες λεφτά και δεν βγήκε κανένας. Έκανε παρέμβαση ο Αϊβαλιώτης, ο Θοδωράς και είπε όχι Βασιλή, εμείς βγαίναμε για χρήματα, αλλά μας λέγανε έχετε πρόεδρο με λεφτά. Και όπως σου είπα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατρέ, ότι δύο δρόμοι υπάρχουν για σένα.
ή θα συνεχίζεις να βάζεις χρήματα ή θα παραιτηθείς γιατί σε εμπόδιο λόγω της τσέπης σου να μαζέψει η υπόλοιπη διοίκηση χρήματα από τον κόσμο. Όπως μαζέψαμε, συγγνώμη και τελειώνω, όπως μαζέψαμε εμείς λεφτά και υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, εμείς τα αυτοκαντάκια, πριν αναλάβεις και κάναμε 15.700 έσοδα. Λοιπόν. Επομένως, και τελειώνω, Αυτά είναι γεγονότα που σου είπα και τηλεφωνηθήκαμε και τα δύο διοικητικά συμβούλια. Επομένως, εγώ στηρίζομαι στο Ευαγγελιώτη αυτό που είπε ότι είναι, έχουμε πρόεδρο με λεφτά, γι' αυτό δεν δίνει ο κόσμος, οπότε τι σου είπα στο τηλέφωνο, δύο επιλογές υπάρχουν για σένα. Ή θα συνεχίσει να βάζει για μια χρονιά ακόμα που είναι μέχρι του χρόνου, τι είπες? Ή συνεχίζεις και βάζεις χρήματα και στηρίζεις την ομάδα, ή κάνεις στην άκρη ως πρόεδρος και γίνει αντιπρόεδρος, γίνει γραμματέας ένα λεπτό για να μπορέσουν οι υπόλοιποι να μαζέψουν χρήματα από τον κόσμο όπως μαζεύαμε και εμείς τα αυτογαδάκια και μαζεύαμε 15.700. Λοιπόν. Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μισό λεπτό να απαντήσω στον. Εγώ δεν ήθελα να μιλήσω, αλλά τι λοιπόν, να κάνω. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Σε συγχωρώ. Αν έχω χρήματα. Ναι. Αν έχω χρήματα, ζητάω συγγνώμη. Μα τι σου είπα στο τηλέφωνο. Όμως, περίμενε. Περίμενε. Ναι, εγώ. Ναι. Το γεγονός ότι έχω χρήματα μου δίνει και το δικαίωμα το αναφέρατο να τα διαχειριστώ. Μία, δύο, τρεις χρονιές έβαζα χρήματα. Τώρα δεν μπορώ να βάλω άλλο. Σωστό. Τελείωσε. Εγώ τελείωσα. Άρα θα παρακολουθήσω εγώ. Αλλά δεν έχεις κανένα δικαίωμα την ομάδα να την αφανίσεις. Αγωνιστικά. Αγωνιστικά. Εγώ προχτές το πρωί ήμουνα στο Γεράνι με 10 παιδιά. Ναι. Και ξέρεις τι μου είπαν τα παιδιά? Ποιος αποφάσισε γι' αυτό? Μισό λεπτό. Ποιος αποφάσισε? Ποιος αποφάσισε? Ο κύριος Θόδης και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Για αυτή τη συνάντηση. Κάνει συνάντηση με ποδοσφαιριστές εν αγνία του Γενικού Αρχηγού. Α, πώς να τα. Να μάθετε να ενεργείτε. Όταν είμαστε μαζί, να μάθετε να ενεργείτε βάσει καταστατικού. Και απευθύνομαι σε όλη τη διοίκηση. Επιτέλους. Βασίλη, άκουσε. Έλα τώρα. Εάν θέλεις να ενεργούμε βάσει καταστατικού, θα πρέπει να γίνονται πολύ διαφορετικά πράγματα. Θέσω. Λοιπόν, τι. Είπα ότι εγώ φέτο δεν βάζω άλλα χρήματα. Ναι. Δεν μπορεί να με υποχρεώσει κανείς να το κάνω. Δεν το είπες επίσημα. Το λέω επίσημα τώρα. Α, επίσημα τώρα. Ωραία. Δεν μπορώ να βάλω άλλα χρήματα. Ναι. Το δεύτερο που είπες εκβιαστικά ή παρετήσει. Δεν είπα εκβιαστικά. Δύο λύσεις υπάρχουν. Ή παρετήσει. Δεν το δέχομαι και δεν παρετούμε. Τι θα κάνουμε παρακάτω? Δεν μπορούμε να αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Τι δεν παρετήσει, τι δεν παρετήσει. Οι εκλογές που γίνανε χθες ήταν παράνομες άμα το πάρουν για μια ανάποδη. Κάτι καταγγελία, ρε παιδιά. Γιατί προκαλείς, ρε γιατρέ? Τώρα αυτό είναι προκάλεσμα που λες. Δεν παρετούμε. Ο Μαρινάκης είσαι. Στην ΠΑΕ είναι η ομάδα. Ο Μαρινάκης είσαι. Δεν είσαι ο Μαρινάκης, γιατρέ. Έλα, ρε Βασίλη. Δεν το ακούσε. Εγώ δεν παρετούμε. Τι τσιφλίκι η ομάδα. Εγώ τα συζήτησα με τον γιατρό την περασμένη εβδομάδα τηλεφωνικό. Και γράφουμε πέντε άτομα για να κρατιόμαστε στη διοίκηση. Έλεος. Κάτσε να. Γιατρέ, δεν υπάρχει κανένας εκβιασμός. Εσύ εκβιάζεις καταστάσεις. Από τη στιγμή που έχεις μάθει τον κόσμο ότι βάζεις χρήματα και δεν βάζεις πλέον, στο είπα και στο τηλέφωνο, είναι αναφέρετο δικαίωμά σου να βάζεις να βάζεις. Ό,τι θες θα κάνεις τα χρήματά σου. Εγώ δεν παρέμβηκα στη θέση σου. Όμως σου δίνω τη λύση η οποία είναι η πιο λογική, ας μιλήσει ο κόσμος εδώ. Ότι αφού είσαι εμπόδιο από την υπόλοιπη διοίκηση να μαζέψει χρήματα από τον κόσμο όπως μαζεύαμε εμείς, γιατί ο πρόεδρος ήταν φτωχός. Και δεν μπορούσε να συνεισφέρει στην ομάδα τα λεφτά που συνεισφέρει. Μπορεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να παραιτηθεί αυτή. Γιατί δεν με αφήνει. Τι έχουν ομάδα. Το βλέπει. Μισό λεπτό. Ναι, εγώ βλέπω πολλά. Γι' αυτό πήρα ανάπτυξη. Καταρχήν και ευχαριστώ τη λάθο εδώ που ήταν του Άουπερα Χώρα. Εγώ βρίσκομαι σήμερα εδώ από την πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου σαν επικεφαλής της παράταξης της δικής μας, σαν αρχηγός, προκειμένου να σας καταθέσω τι ακριβώς κινήσεις, τι προτάσεις έχουμε κάνει για την ολοκλήρωση του γηπέδου Περαχώρας, το οποίο χρόνια ολόκληρα συζητιέται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί πέρα, ο γιατρός μου είπε ότι θα είχατε μια γενική συνέλευση, δεν γνωρίζω αν είναι τυπική ή άτυπη. Θεωρώ ότι
και πρέπει να σεβαστώ αυτό το οποίο λέτε εδώ. Εγώ από την πλευρά μου θα πω δύο πράγματα για το γήπεδο και από εκεί και πέρα θα αποχωρήσω και μετά συζητήστε. Το θέμα είναι ότι ο αθλητισμός για μένα δεν έχει υπέρ και κατά. Πρέπει να ενώνει όλους εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με αυτόν. Θα πρέπει, έτσι είναι, όπως και ο πολιτισμός. Κατά συνέπεια, βρείτε τα. Αυτή είναι η ευχή μου από την πλευρά τη δική μου. Βρείτε τα. Αφήστε πέρα τις διαφορές, παρεξηγήσεις πάντοτε υπάρχουν σε συλλόγους μέσα για το καλό του τόπου. Και πρώτα απ' όλα διεκδικήστε αυτά που σας αναλογούν. Λοιπόν, θα ήθελα να πω για το γήπεδο της Περαχώρας. Η ιστορία ξεκινάει από και αρκετά χρόνια με ένα διαγωνισμό ο οποίος υπόκειτο σε στάσεις, και δυστυχώς μία ένσταση δεν μπόρεσε να διευθετηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι από τα παράδοξα. Και ερχόμαστε λοιπόν σήμερα μετά από τόσα χρόνια να μιλάμε για γήπεδο Περαχώρας. Λοιπόν, εμείς σαν δύναμη δημιουργίας, η παράδοξή μας, έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις μέσω της περιφέρειας Πελοποννήσου. Μιλήσαμε με τον Γιολίτα Αντιπεριφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη τον κύριο Νίκα και θελήσαμε να κινήσουμε, αν θέλετε, τις διαδικασίες προκειμένου η ίδια περιφέρεια να αναλάβει τη δημιουργία και ολοκλήρωση του γηπέδου Περαχώρας. Θα μου πείτε γιατί. Εγώ σέβομαι το γεγονός που λέει ο Δήμαρχος ότι ο διαγωνισμός τρέχει και ότι μάλλον θα ολοκληρωθεί και ευχόμαστε πάλι. Μα δεν ανοίγει γιατί το γήπεδο στην ομάδα της Περαχώρας αυτή τη στιγμή. Λίγο να τελειώσω πάλι να πω. Ναι, συγγνώμη, Από εκεί πέρα τα διαδικαστικά αυτά δεν τα γνωρίζω, θα σας πω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, ένας διαγωνισμός, όσες φορές και αν γίνει, δεν εκλείπει ο κίνδυνος των εστάσεων. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το γεγονός ότι μπορεί ενδεχομένως μία ένσταση να βρεθεί στην πορεία. Δεν είναι θέμα χρημάτων μόνο. Είναι θέμα καθαρά διαδικασίας. Και επειδή η εμπειρία μου έχει δείξει ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι εύκολα μέσω του Δήμου, για τον ΑΒ λόγο, δεν ήθελα να κάνω την πολίτευση εδώ, εγώ θεώρησα στο Δημοτικό Συμβούλιο και πρότεινα στο Σώμα και το αποδέχτηκε το Σώμα, και εδώ και ο κύριος Βασιλείου και ο κύριος Καραπανάγος, το αποδέχτηκαν όλοι και ο κύριος Θυμής, αν δεν κάνω λάθος, το αποδεχτήκατε όλοι να γίνει, όχι, να γίνει μία, μπας πιτώσει, τον κύριο Καραπανάγο και τον κύριο Βασιλείου, ήταν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κατατεθεί έτοιμα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου η περιφέρεια Πελοποννήσου με ιδίους πόρους να μπορέσει να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει το γήπεδο Περαχώρας. Παράλληλα, στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ετέθηκε το ερώτημα αυτό, ποια πρέπει να είναι η διαδικασία για να μπορέσει η περιφέρεια Πελοποννήσου να, να κατασκευάσει, να φτιάξει το γήπεδο Περαχώρας, το διεκτησιακό καθεστώς. Αν θα πρέπει δηλαδή να επιστραφεί στον ΑΟΚ ή θα πρέπει να είναι στο Δήμο. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι έχει γίνει από την πλευρά του Δήμου. Δηλαδή, αν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει προωθηθεί μέχρι τώρα στην περιφέρεια Πελοποννήσου με τα ερωτήματα αυτά. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσει ο κ. Παναμασίου. Αν μπορούσε να κάνουμε διαδικασίες εδώ να απαντήσει. Το γήπεδο για να φτιάξουν το γήπεδο και μετά θα γίνονται διαδικασίες στην περιφέρεια για να περάσει ω περιουσιακό ή στην ομάδα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου ναι. Μπορεί, δεν να, κατάλαβα αυτό. Μπορεί ναι. να φτιάξει το γήπεδο Περαχώρας, ναι. αλλά θα πρέπει να υπάρχουν να ξεκαθαριστεί, ρυθμιστεί ναι. το διευθυνσιακό καθεστώς. Το διευθυνσιακό πρέπει να είναι αθλητικού ομίλου, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα σας πρότεινα, Φάνη μου, θα σας πρότεινα το εξής. Επειδή το να πούμε πολλά πράγματα, καμιά φορά μπορεί να ζητάμε να κάνουμε ερωτήσεις και να μην βρίσκουμε απαντήσεις, θα σας πρότεινα λοιπόν η διοίκηση ή οι φίλαθλοι, όσοι θέλετε, κάντε μία επίσκεψη. Πολύ εύκολο είναι να κάνετε μία επίσκεψη στον κύριο Γιολί, στον Αντιπεριφερειάρχη στην Κόρυφο και να θέσετε το θέμα τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει. Και απλά πράγματα, ξεκάθαρα πράγματα. Τα θα και λοιπά και το ένα και το άλλο. Εντάξει, νομίζω ότι. Μαρία, ξέχασα να πει το ζουμί τη παράλληλα. Ναι, αυτό το οποίο ζητήσατε και το. Ποιο ήταν. Το 7x7 αυτό. Όχι. Ποιο είπατε. Είπαμε ότι αν το γήπεδο δεν έχει προχωρήσει αρκετά μέχρι το τέλος του 20, μέχρι το Δεκέμβρη του 20, θα πρέπει να, επιστραφεί. Στον όμιλό μας. Ναι, ναι, αυτό ήταν το θέμα. Σωστό.
να επιστραφεί πίσω ακριβώς το αφού απολογείτε το γήπεδο. Όμως, ακούστε να σας πω. Εκείνο το οποίο εμείς αγωνιστήκαμε, εσείς θα αποφασίσετε ποιο ιδρυτησιακό καθεστώς θέλετε, αλλά με την προϋπόθεση το γήπεδο της Περοχώρας να φτιαχτεί. Αυτός δεν είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Νομίζω ότι αν είχε φτιαχτεί θα ήταν λιγότερες οι αντιπαραθέσεις και θα δίνατε περισσότερη έμφαση στο έργο και στην, αν θέλετε, στην, να ανεβείτε ακόμα περισσότερο τα παιδιά ή να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό τα παιδιά κλπ. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο. Αγωνιστείτε και από την πλευρά σας. Μην περιμένετε μόνο μέσω του Δήμου. Μία κίνηση έγινε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επισκεφτείτε τον Περιφερειάρχη, επισκεφτείτε τον κύριο Γκιολί και πάρτε κι εσείς η διαπιστευτήρια ότι μέχρι τέλος του χρόνου να έχει ήδη δρομολογηθεί. Μπορεί, υπάρχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχει πάρα πολλά βήματα. Αυτή τη στιγμή τρέχουν αρκετά προγράμματα. Το γήπεδο των Αγίων Θεοδόρων, να σας πω ένα παράδειγμα, με τη Θεομηνία του 2018 είχε αναλάβει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να το φτιάξει επειδή υπήρχε πρόβλημα της οριοθέτησης του χυμάρου που υπήρχε δίπλα. Επειδή όμως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν μπορεί να συμπεριλάβει μόνο το γήπεδο των Αγίων Θεοδόρων, αλλά γίνεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης που αφορά συγκρότημα γενικότερα όλη την Ελλάδα, να το πω. Κατά συνέπεια θα απαιτούσε αρκετός χρόνος για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Και εκείνη βέβαια, και εκείνη η ομάδα των Αγίων Θεοδόρων ενδιαφέρεται γιατί το Σεπτέμβρη φτάσαμε κιόλας, τα παιδιά να μην πηγαίνουν από εδώ και από εκεί και αυτή η ομάδα που έχει 90 και παραπάνω παιδιά να υφίσταται και να μην σταματήσει να υπάρχει. Έγιναν παρεμβάσεις στην περιφέρεια και η περιφέρεια. Ναι, το γήπεδο που ανήκει, Μαρία, το Αγίου Θεοδόρο. Αυτό δεν το γνωρίζω, Φανή, αλλά δεν το γνωρίζω, και αλλά... Και το φτιαχτεί μέσω περιφέρειας, το γήπεδο ανήκει... Αυτό είναι η διαφορά εδώ. Φανή, αυτά μπορούν, πιστεύω κατά τη γνώμη μου, μπορούν να ρυθμιστούν. Μπορούν να ρυθμιστούν αυτά. Θέματα κρατικά. Εντάξει, μπορούν να λυθούν. Το ζήτημα είναι να μην χάσετε το 2020 και πάτε στο 2021. Διότι όταν θα πάτε στο 2021, να ξέρετε ότι θα λειτουργήσετε μετά το Μάρτι, όταν δηλαδή οι προϋπολογισμοί και της πρώτης και της Α και της Β αυτοδιοίκησης, τότε μόνο εγκρίνονται. Κατά συνέπεια, μέχρι το 2020, ασκήστε κι εσείς πιέσεις, κάντε και μία κίνηση, κύριε Βασιλείου, κύριε Πρόεδρε, και για τη συμπεριφέρεια. Κοιτάξτε αν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί δεν ξέρω αν έχει σταλεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ο κύριος Τιμής. Έχει προωθηθεί στην περιφέρεια. Έχει λάβει γνώση ο Γιουλής. Έχει λάβει γνώση ο κύριος Νίκας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έχω μία ευχή του χρόνου να έρθω στη συνέλευσή σας. Πιστεύω ότι θα έχουν έρθει όλες οι διαφορές, αλλά να έχει ήδη ξεκινήσει. Εντάξει, είναι φοβερό αυτό. Το θα είναι φοβερό δηλαδή. Να μην υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Να έχει ξεκινήσει το γήπεδο της Περοχώρας και να έχουν μπει τα παιδιά μέσα. Και αν θέλετε, όταν υπάρχει και μια δυνατή ομάδα και υπάρχει αθλητική δράση, και παιδιά και από το Μητράκι θα έρθουν. Αν το ξέρετε αυτό, θα έρθουν. Είναι πολύ σημαντικό να έχει ένα σύλλογο μεγάλη δράση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να κάνετε αυτές τις κινήσεις. Να κάνει δίκες και με στο καφενείο του ζήταγε γήπεδο στο... Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο, πάντως ευκαιρώνει και κατευθυνθείτε προς την περιφέρεια, γιατί πολύ φοβάμαι ότι οι διαδικασίες του Δήμου πάλι θα φέρουν πίσω και εδώ και το σημείο αγωνίζεται. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Έχει πει το λόγο ο κ. Παπαδάκος και μετά ο κ. Ζαρούς. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, το αν θα κατέβει η ομάδα ή όχι. Εσείς είστε υπεύθυνοι να αποφασίσετε και όχι η Γενική Συνέλευση αν θα κατέβει η ομάδα. Εσείς είστε η διοίκηση νόμιμη, όπως λέτε, θα αποφασίσετε μόνοι σας χωρίς τη δική μας. Δεν ισχύει αυτό, συγγνώμη. Οι Γενικές Συνελεύσεις αποφασίζουν να χρηστευτεί ένα σωματείο ή όχι.
Όχι, μιλάμε Βασίλειο όσον αφορά την ομάδα. Για την ομάδα μιλάμε, ναι. Αν θα κατεβεί όχι. Πάρτε απόφαση. Κατεβαίνει η ομάδα ή δεν κατεβαίνει. Τι ρωτάτε εμάς. Εμείς ό,τι είχαμε να πούμε, τα είχαμε πέρσει στην νόμιμη Γενική Συνέλευση, που ήταν και οι αρχαιρεσίες. Πρώτο. Δεύτερο, όσον αφορά το γήπεδο του 7x7, εφόσον πρόκειται να γίνει γήπεδο άλλο, για μένα δεν πρέπει να γίνει. Διότι οι παίκτες της ομάδος, τα παιδιά της παραχώρας, θα πηγαίνουν εκεί, θα ξεδίνουν παίζοντας στο 7x7 και θα πατάει κανένας ύστερα στην ομάδα. Επειδή παρακολουθώ τα πράγματα από κοντά και ο Μάκης και οι άλλοι το ξέρουν, λοιπόν, εκεί πρέπει να γίνει, μια και είστε και στο Δήμο, ένα γήπεδο μπάσκετ και ένα γήπεδο βόλεϊ. Γιατί η παραχώρα δεν έχει μόνο παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο, έχει παιδιά που παίζουν μπάσκετ, που παίζουν βόλεϊ, έχει κορίτσια, θέλουν να αθλούνται. Εγώ αυτά είχα να πω. Πάρτε την απόφαση. Μια γρήγορη απάντηση πάνω στους αθλητές. Εμένα η πρόθεσή μου να προτείνω το 7x7 ήταν η εξής. Το καταλάβω. Το γρήγορο, και όπως λέει ο Φάνης, ο πνευματικός πώς τα έκανε τα γήπεδα. Όταν τους είπα για fast track διαδικασίες στο Συμβούλιο, γελάγανε. Τι θα πει λέει fast track. Όταν δεν θες να κάνεις κάτι, δεν το κάνεις. Εάν γινότανε αυτό στο τέλος ή στην αρχή του Σεπτέμβρη και το είχαμε έτοιμο, θα πρασίνιζε λιγάκι εκεί κάτω ο τόπος. Θα πήγαινε ο γιος σου που παίζει τώρα δεν ξέρω και εγώ πού και τα άλλα παιδιά του Μπάκη να παίξουν στο 7x7. Δεν γίνεται στον χρόνο του. Ποτέ μισός και γίνει. Εγώ παιδιά έχω ωραία τρέα. Δεν έχω. Λοιπόν, δεν θέλετε 7x7. Μην το κάνετε. Μην το δέχεστε. Θέλετε μεγάλο. Και σας λέω το εξής. Ότι το μεγάλο, προσέξτε το, έχει μία πεπονόφλουδα. Από 260.000 πήγε 1.150.000. Θα διαλυθούν αυτά τα χρήματα. Κατά το Δήμαρχο θα γίνει 700.000, γιατί θα γίνουν οι εκπτώσεις. Έστω και 700 θα βρεθούνε. Πότε θα είναι το γήπεδο αυτό το μεγάλο έτοιμο, ξέρεις πότε? Εγώ δεν ξέρω. Κι ούτε πρόκειται να μάθουμε. Ποτέ. Ας ξεκινήσει. Τι να ξεκινήσει. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν θα ξεκινήσει. Γι' αυτό λοιπόν εγώ έλεγα ένα μικρό γηπεδάκι 7x7 να έχουν τα παιδιά να πάνε κάπου. Δεν θέλετε. Δεν με πειράζει εμένα. Την πρότασή μου έκανα. Πέρασε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μπορεί να περάσει από μια συγκέντρωση οπαδών ή ξέρω εγώ τι. Μελών. Του αθλητικού ομίλου Περαχώρας. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι. Το ακούσαμε. Όχι, δεν θα σας πω στο Δήμο. Δεν θα σας κάνετε 7 στο Συμβούλιο που κάνατε. Τι κουβεντιάς με εδώ πέρα, ρε. 7x7 δεν πέρασε το... Ωραία, να σου πει ο κύριος Καραπανάκος αν πέρασε το 7x7. Και να ακούσαμε για τρέμπορη συζήτηση. Αλλά... Και γήπεδο 7x7 πέρασε και το μεγάλο γήπεδο πέρασε. Και αυτός αυτό εγώ ρωτήσετε... Ο Ράτης του σου απάντησε. Ότι άμα δεις εσύ γήπεδο 7x7 εμένα να με χέσεις. Α, μπράβο! Τι σημαίνει αυτό. Α, μπράβο! Αυτό σου είπα. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει. Ότι δεν πρόκειται να δούμε ούτε μεγάλο ούτε μικρό. Εσείς να το δείτε λοιπόν αυτό. Και τότε τι να κάνουμε. Δηλαδή να περιμένουμε. Να περιμένουμε. Εγώ παλεύω. Και εσείς να είμαστε. 7. Ετού το δω. Δεν θέλετε 7x7. Δεν είπαμε ότι δεν το θέλουμε. Αλλά θα απάντησε ο ίδιος ο αντιδήμαρχος. Και τι είναι ο αντιδήμαρχος, ρε. Τι είναι ο αντιδήμαρχος. Είναι. Αυτός αποφασίζει. Και ο δήμαρχος είναι πλειοψηφία. Τελείωσε. Πλειοψηφία είναι. Βεβαίως. Είναι λάθος. Τι να κάνουμε. 9 είναι. Εντάξει, για να δούμε. Θα περάσει η απόφαση. Όπως πέρασε. Όπως πέρασαν τα δύο αυτά, θα περάσουν και τα άλλα. Για να δούμε. Αυτό που θέλει να φτιάξει τη γέννηκα είναι ένα μπάσκετ και ένα βόλεϊ. Τι να κάνω. Ένα μπάσκετ και ένα βόλεϊ. Το μπάσκετ και το βόλεϊ μπορεί να γίνει όταν γίνει το μεγάλο γήπεδο. Γιατί τώρα να γίνει. Τώρα θέλετε να με νευριάσετε. Δεν νευριάζω. Έχω πει ότι σήμερα δεν νευριάζω. Έχω πει ότι δεν θα νευριάσω. Λοιπόν, ο κύριο Καραπανάκο, κάτι θέλει να πει. Κύριε Καραπανάκο. Καλημέρα σε όλους.
τον χρόνο θα τον σεβαστώ όσο μπορώ, αλλά νομίζω ότι σαν συζήτηση θα δεχτώ είναι μια συζήτηση αυτό που είπε ο Παναγιώτης και να υπενθυμίσω τον απόλυτο σεβασμό σε όσους μέχρι τώρα από το 1971 και μετά έχουν προσφέρει στο σύλλογο. Τον απόλυτο σεβασμό στα λεγόμενα και στην προσφορά τους. Θα μείνω όμως λοιπόν εγώ το τελευταίο πενταετία 2015-2020. Πριν έρθω είδα το τι έλεγε ο κύριος Δήμαρχος το 2015 στη Γενική Συνέλευση στο παλαιό πνευματικό κέντρο. Τα ίδια. Ένα μεγάλο θα, τεράστιο θα που ξεκινάει την Πεδαχώρα και φτάνει μέχρι το γήπεδο. Πέρασαν λοιπόν 5 χρόνια. Με ένα θα είμαστε και δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη ως δημότης, και δεν θα μιλήσω πολιτικά, ως δημότης, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην παρούσα δημοτική αρχή. Καμία. Είναι άλλα τα λεγόμενα, άλλα τα πρακτικά. Επομένως, έφυγε και ο κύριος Παπαθανασίου. Και έφυγε ο κύριος Δήμαρχος. Κακός βέβαια, αλλά εντάξει. Το μεγάλο λοιπόν ζήτημα, Πρόεδρε, το μεγάλο ζήτημα από το 2015 είναι το γήπεδο. Από το 2015 και μετά. Ερχόμαστε λοιπόν στις τελευταίες εξελίξεις για να μην κουράσω. Επειδή είπες κάποια πράγματα με μία λέξη ξέχασες, ίσως δεν έχεις ενημερώσει τους συνδημότες μας εδώ. Δύο βασικά πράγματα υπάρχουν. Ήρθες, καταθέσαμε όλες οι παρατάξεις, εκτός από την παράταξη του κ. Γιόνι, έτοιμα για το γήπεδο, να επιστρέψεις στο ναό. Ενημέρωσες. Είπανε τα παιδιά ότι το είδαν από την κάμπη. Έπρεπε λοιπόν να έχεις ενημερώσει με λεπτό. Δεν ενημέρωσα παράδειγμα. Όχι, θα σε βαρέσουν. Βεβαίως θα σε βαρέσουν. Ναι. Γιατί εδώ για να έχουμε μια άποψη πρέπει να μεταφέρεις τα δεδομένα. Να καταλάβει ο κάθε συνδημότης, δεν είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε είναι υποχρεωμένος να βλέπει 8 ώρες που εμείς συνεδριάζουμε. Την ουσία του θέματος. Η ουσία του θέματος είναι, ήρθες, μας είπες ότι σαν Διοικητικό Συμβούλιο θέλετε να επιστρέψει, είπες στις παρατάξεις, να επιστρέψει στον ΑΟΠ και εμείς καταθέσαμε όλοι. Η αντιπολίτευση, όλες οι παρατάξεις, 18 Δημοτική Συμβουλή έτοιμα να επιστρέψει μέχρι τέλος του 20 αν δεν γίνει το γήπεδο. Ενημέρωσες, ξαναλέω. Αυτό είναι παράμετρος και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πολύ σοβαρή. Δεύτερον, καταθέσαμε και ήσουν και εισηγητή για το 7x7. Ανεξάρτητα αν είχαμε και κάποια αντίδραση, αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Αποφασίστηκε λοιπόν, αποφασίστηκε και η κατασκευή του 7x7. Από την πρώτη στιγμή είχαμε τις αντιδράσεις της Δημοτικής Αρχής και κάποιον συγκεκριμένο. Τις είχαμε. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα γιατί οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να υλοποιούνται. Τώρα το αν υλοποιούνται είναι ένα άλλο κομμάτι. Και αυτό είναι υπόθεση εσωτερική του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα πούμε, θα τα συζητήσουμε εκεί. Πάμε λοιπόν τώρα στην ουσία. Γήπεδο λοιπόν είπες και το είπες τώρα ότι ο αρχικός προϋπολογισμός και πρέπει να το λάβετε υπόψη, φίλοι μου, ότι ο αρχικός προϋπολογισμός. Το 2020 είναι 256.000 για το γήπεδο. Προσέξτε. 2020 ο Δήμος να δώσει 256.000 για το γήπεδο. Κάνει μελέτη, δεν μας το λέει, για 1.040.000. Άρα το 2020 είπε, γήπεδο δεν υπάρχει. Σκέφτηκα αυτό. Συνειδητοποιήστε το αυτό. Δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση. Πάμε λοιπόν από το 2021 και μετά. Δηλαδή, στον προϋπολογισμό του 2021 πρέπει να μπουν τα υπόλοιπα περίπου 800.000. Για ένα γήπεδο 800.000. Το σταυρό μου κάνω και εύχομαι να ανοίξουν οι ουρανοί και ο Γιώργης να έρθει η επιφύτηση και να βάλει στον προϋπολογισμό του 2021 τα υπόλοιπα 800.000 για να γίνει το γήπεδο. Για το 7x7 θα κοστίσει περίπου 70.000. Μέχρι τώρα πέρασε, πήγε ο Θανάσης ο Θόδης, όπως είπε και ο Παναγιώτης και να το σεβαστώ, ο Παυλάρας και όποιος δεν το ξέρει, πήρε το μηχάνημα το δικό του έργο, έκανε μια δουλειά εκεί μόνος του και εκεί τώρα έχει μείνει. Γιατί περιμένουμε την τεχνική υπηρεσία. Τεχνική υπηρεσία που για μία ακόμη φορά έχει επαφή βέβαια με τον πρόεδρο, αλλά κανένα αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα, ούτε ένα σημαδάκι. Επομένως, πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει σήμερα, σε αυτή τη συζήτηση, όλους εμάς, με το μικρό ή μεγάλο ενδιαφέρον, εάν μέχρι το τέλος του 2020 που γήπεδο δεν θα δούμε, εάν, αφήστε τι λέει ο Δήμαρχος, μας τα έχει πει από το 2015, μπορώ να σας τα βάλω να παίζουν όλες οι ομιλίες του και θα ακούσετε τι έλεγε, 5 χρόνια. Μακάρι που δεν γίνεται, γιατί το γήπεδο είναι 1.036.056. Πώς θα γίνει αυτό, δεν το έχουμε στον προϋπολογισμό, έχουμε 256. Άντε να ξεκινήσουμε, εάν ξεκινήσουμε. Εάν όμως μέχρι το τέλος του 2020 δεν έχει ξεκινήσει, θα το πάρουμε πίσω όπως είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεύτερο. Πριν από λίγες μέρες, μπορεί να το πληροφορηθήκατε ή δεν το πληροφορηθήκατε, μαζί με τον κύριο Βασιλείου καλέσαμε τον κύριο Γιολί, τον αντιπεριφερειάρχη, και τον ενημερώσαμε. Κάναμε και μια μεγάλη περιοδία για τα προβλήματα του τόπου μας.
Έπρεπε να το πεις αυτό, πρόεδρε. Από πού ξεκινήσαμε, από το γήπεδο. Δεν έχεις καταλάβει κάτι που φέρετε. Εγώ δεν κάνω πολιτική εδώ. Δεν είναι πολιτική. Εγώ κάνω δουλειά. Δεν είναι πολιτική, πρόεδρε. Το ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον. Όποιος δεν θέλει, δεν τη βλέπει. Όχι, δεν είναι ενημερωμένα τα παιδιά. Το ενδιαφέρον.